Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Τα τελευταία χρόνια, με το πρόσχημα του εξυγχρονισμού, προσπαθούν να αφαιρέσουν δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία κατακτήθηκαν με αγώνες και αίμα τους τελευταίους δύο αιώνες. Επιχειρείται και με το πρόσχημα της πανδημίας η μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος που έχει συμβεί τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον χώρο των εργατών, αυτό συμβαίνει και στο δικό μας χώρο. Υπάρχει το μότο το παλιό της ελληνικής τηλεόρασης, δικηγόροι και γιατροί, όμως δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Υπάρχουν από τη μία μεριά οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες λιμένονται το χώρο, που προσπαθούν στη συνέχεια μαζί με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες να πετάξουν όλους τους μισθωτούς δικηγόρους και τους αυταπασχολούμενους εκτός επαγγέλματος. Και υπάρχουν και οι μισθωτοί, οι αυταπασχολούμενοι, οι μικροί αυταπασχολούμενοι, οι γυναίκες που πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στη μητρότητα, την οικογένεια και το επάγγελμα, οι οποίοι δεν έχουν ίδια συμφέροντα. Οι αλλαγές που γίνονται στους κώδικες και στους νόμους, και αναφέρθηκε και ο γραμματέας στον νόμο του Χατζηδάκη, δεν είναι τυχαίες. Όλες γίνονται με το πρόσχημα της δικαιοσύνης, της επιτάχυνσης, όμως όλες αυτές οι αλλαγές οδηγούν και κατατείνουν σε ένα και μόνο σκοπό. Ο σκοπός είναι πολύ σαφής για μας που λειτουργούμε μέσα σε αυτό το θεσμό και είναι για να απομακρύνουν τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε φτωχό άνθρωπο να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ιδιωτικοποιούν τη δικαιοσύνη, οι εκπρόσωποι μας φυσικά είναι άφαντοι και τις περισσότερες φορές συντάσσονται με αυτούς, καλλιεργώντας αυταπάτες στους δικηγόρους ότι θα μπορέσουν να πάρουν και αυτοί κάποια ψίχουλα που θα πέσουν από την πίτα που θα τρώνε οι μεγάλες εταιρείες. Και ετοιμάζονται να εισάγουν την τεχνητή νοημοσύνη στην απονομή της δικαιοσύνης. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Στην Αμερική το σύστημα COMBAS είναι υποχρεωτικό για τους δικαστές. Η παραμετροποίηση έχει γίνει για τον αλγόριθμο από ιδιωτική εταιρεία, η οποία όταν ζητήθηκε να ελεγχθεί, επικαλέστηκε το εμπορικό απόρριτο. Μέσα σε αυτή την παραμετροποίηση έχει εισαχθεί ότι ο Αφροαμερικανός είναι δύο φορές πιθανότερο να υποτροπιάσει από οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα, φιλή ή φίλο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι αυτός είναι ο πρόλογος για το πώς θα εισαχθεί αυτού του είδους ιδιωτικοποίηση της δικαιοσύνης, με τη διαμεσολάβηση που ξεκίνησε, με τη διαιτησία που προωθείται, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα εισαχθεί στην ελληνική κοινωνία. Ήδη έχει περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη στην Εστονία για διαφορές μέχρι 7.000 ευρώ εφαρμόζεται, ήδη υπάρχει σχέδιο να εφαρμοστεί στην Ολλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία και στη Λετωνία. Και αυτό που θα επιδιωχθεί, και το λένε καθαρά οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν έγινε η σχετική κουβέντα, είπανε ότι το ζητάνε οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, το ζητάνε οι τράπεζες και το ζητάνε και οι μεγάλες εταιρείες. Και γι' αυτό το λόγο θα εφαρμοστεί. Για ποιο λόγο σήμερα και γιατί με το ΚΚΕ? Γιατί είναι το μόνο κόμμα που υπερασπίζεται τους αγώνες του εργαζόμενου λαού και των εργατών. Δεν είναι μόνο αυτός όμως ο λόγος. Το 1953 ο Μενέλαος Λουντέμης είχε εκδώσει ένα βιβλίο με διηγήματα, «Τις βουρκωμένες μέρες». Ένα από αυτά που τιτλοφορούνταν «Οι λύκοι ανεβαίνουν στον ουρανό» θεωρήθηκε ότι ήταν υπονομευτικό και αντεθνικό και αποτελούσε προπαρασκευαστική πράξη προδοσίας. Μεταφέρθηκε από την εξορία, στην οποία ήταν περίπου 9 χρόνια, μεταφέρθηκε στην Αθήνα για να δικαστεί και δικάστηκε. Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν κάποιος Φαρμάκης και μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο Καραχάλιος.
γνωστό στους παλαιότερους, αλλά νομίζω και στους νεότερους. Με τον ίδιο νόμο είχε εκτελεστεί ο Μπελογιάννης. Κάποια στιγμή ο πρόεδρος, επειδή δεν του έβγαινε η δίκη, σηκώθηκε οργύλος όρθιος και τον ρώτησε γιατί δεν προστατεύεις τον εαυτό σου, την γυναίκα σου και το παιδί σου. Ο Μενέλαος Λουδέμης του απάντησε ότι χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να σταθεί ο άνθρωπος όρθιος στα δύο πόδια, δεν θα τον γυρίσω εγώ πίσω πάλι στα τέσσερα. Αυτός είναι ο λόγος, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, που μαζί με το ΚΚΕ πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο του αγώνα, της μάχης και της ανατροπής. Μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο είναι το κόμμα της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού. Καλούς αγώνες και καλή συνέχεια.